Γεια σας, είμαι η Σοφία Ραμοπούλου για τη συνέντευξη του ΕΟΕΣ. Σήμερα βρίσκεται κοντά μας ο ψυχίατρος Γιάννης Γιαννάρης για να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία. Καλησπέρα Γιάννη. Να ξεκινήσουμε από το προφανές ερώτημα. Τι είναι ψυχανάλυση και τι ψυχοθεραπεία? Καλησπέρα Σοφία. Χαίρομαι που σε βλέπω. Τι είναι ψυχανάλυση και τι ψυχοθεραπεία? Λοιπόν, η ψυχοθεραπεία φαντάζομαι σαν μια ομπρέλα μεγάλη που από κάτω έχει πιο πολλές μορφές ψυχοθεραπείας. Η ψυχανάλυση είναι ένα από τα είδη της ψυχοθεραπείας. Ωραία. Ψυχοθεραπεία είναι η θεραπευτική προσέγγιση ενός ανθρώπου που έχει κάποια θέματα στη σφαίρα της ψυχικής υγείας, όπου δεν χρησιμοποιούμε φαρμακευτική αγωγή, χρησιμοποιούμε κυρίως τη θεραπευτική σχέση μεταξύ του θεραπευόμενου και του θεραπευτή. Στην ψυχανάλυση αυτό, Στην ψυχοθεραπεία. Στην ψυχοθεραπεία. Χρησιμοποιούμε τη θεραπευτική σχέση, χρησιμοποιούμε το συναίσθημα που δημιουργείται στη θεραπευτική σχέση και τη δύναμη του λόγου. Ωραία. Η ψυχανάλυση είναι μια μορφή της ψυχοθεραπείας. Ουσιαστικά θεωρείται η μήτρα. Από εκεί ξεκίνησαν όλα, από τον παππού Φρόιντ που λέμε. Έτσι, ναι. Εστιάζει κυρίως στο παρελθόν, στα παιδικά τραύματα που δημιουργήθηκαν και το πώς αυτά επηρεάζουν τον άνθρωπο. Ωστόσο, επικρατεί όμως μια προκατάληψη σχετικά με την ψυχοθεραπεία, ψυχανάλυση. Υπάρχουν κάποιες εκφράσεις που ακούμε από τον απλό κόσμο. Πεταμένα λεφτά, γιατί να πάω σε ένα ψυχίατρο αφού μπορώ να το συστήσω το ίδιο πρόβλημά μου και με έναν φίλο μου. Και λίγο εκεί θέλω το σχόλιο σου. Είναι μια συντεχνία ανθρώπων, λένε κάποιοι, οι οποίοι προσπαθούν να πουλήσουν φάρμακα. Τι από όλα αυτά, γιατί ας πούμε ακόμα υπάρχει αυτό το σκεπτικό και τι από όλα αυτά αληθεύει και είναι ντεμή. Ανοίξει ένα πολύ μεγάλο θέμα και πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Η αλήθεια, όπως τα περισσότερα, είναι κάπου στη μέση. Η ψυχοθεραπεία και οι ψυχοθεραπευτές δυστυχώς στο παρελθόν φρόντισαν με κάποιο τρόπο να μαυρώσουν λίγο τη φήμη. Είτε για λόγους οικονομικούς για να τραβήξουν μια ψυχοθεραπεία σε βάθος χρόνου. Ούτως ή άλλως και η ψυχοθεραπεία ήταν προνόμιο των πλουσίων παλιότερα. Ναι. Τώρα έχει λίγο γίνει και σε... Θεωρούνταν πολυτέλεια, έχεις δίκιο. Το γεγονός είναι το εξής, ότι η ψυχοθεραπεία καταρχήν δεν είναι μια μορφή θεραπείας που θα δώσει αποτέλεσμα στο εδώ και τώρα, άμεσα. Δεν είναι ένα χάπι που το παίρνεις και σου περνάει. Θέλει να επενδύσεις σε χρόνο. Πόσο χρόνο, ας πούμε, για παράδειγμα? Τουλάχιστον 3 με 6 μήνες για να δεις ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Στο χρόνο πάνω δεν εξαρτάται από τον ασθενή. Το θεραπευόμενο μπορεί έτσι κάποιος. Ναι. Σκέψω ότι ζούμε σε μια εποχή, την εποχή του fast food, όπου ο κόσμος θέλει γρήγορο αποτέλεσμα, άμεσο και φτηνό αποτέλεσμα. Ναι. Οπότε, όταν έχεις κάτι το οποίο επενδύει σε βάθος χρόνου, όταν του λες, τουλάχιστον όταν είσαι ειλικρινής, ότι ξέρεις αυτό το πράγμα θα σου δώσει αποτέλεσμα, αλλά όχι άμεσα, τουλάχιστον είσαι ειλικρινής. Το δέχονται όμως όλοι αυτό, ή θέλουν το εδώ και τώρα που είπες πιο πριν? Μπορείς να κάνεις ένα συνδυασμό. Αυτό που προτιμάμε τώρα πια είναι να συνδυάζουμε όταν χρειάζεται κάποια μορφή φαρμακευτικής βοήθειας για το σύμπτωμα και την ψυχοθεραπεία για την αιτία. Μάλιστα. Να δώσω να καταλάβεις ένα παράδειγμα, πολύ απλό, σκέψω ότι κάποιος έχει πνευμονία. Ναι. Η πνευμονία είναι από ένα μικρόβιο, το στρεπτόκοκο. Θα σου δώσει πυρετό, 40 πυρετό. Στη σφαίρα της ψυχικής υγείας, το σύμπτωμα, η κατάθλιψη, το άγχος είναι ο πυρετός. Μπορείς να δώσεις το χάπι που θα φύγει γρήγορα το σύμπτωμα. Εάν όμως δεν δώσεις μία αντιβίωση να φύγει η αιτία, ουσιαστικά ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου έρθει ξανά το σύμπτωμα. Η αντιβίωση είναι η ψυχοθεραπεία, που αργεί λίγο, δεν θα σου πέσει άμεσο ο πυρετός, αλλά διώχνει το μικρόβιο. Αλλά έχει αποτέλεσμα. Ωραία. Φαντάζομαι ότι ως φροηδικός γιατρός, το λέω σωστά? Το λέω σωστά. Υποστηρικτής του Φρόιντ. Δεν είμαι απόλυτα υποστηρικτής του Φρόιντ. Σχολή ψυχανάλυσης θεωρείται όμως, είναι μια σχολή ψυχανάλυσης ο Φρόιντ. Ανατρέχετε εσείς οι ψυχίατροι στα παιδικά χρόνια του ασθενούς. Ναι. Πόσο επώδυνο είναι, ας πούμε, για κάποιον να έρθει αντιμέτωπος με τα λάθη των γονιών του που έκανα στο παρελθόν, με τα δικά του λάθη, δηλαδή χρειάζεται μία ωριμότητα, θέλω να πω, μία δύναμη ψυχής.
πόσοι από αυτούς καταφεύγουν σε αυτό το, στην ψυχιατρική και αντιμετωπίζουν τον πόνο τους. Δύσκολα. Θέλει δύο πράγματα. Θέλει πολύ μεγάλη ωριμότητα και θέλει να έχεις φτάσει σε ένα σημείο να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις αυτόν τον θέμα. Υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες καταστάσεις όμως στη ζωή μας που μας κάνουν να είμαστε έτοιμοι ή κάποιος, ας πούμε, σηκώθηκε το πρωί και λέει «Εγώ θα πάω να επισκεφτώ έναν γιατρό για ενδοσκοπικούς λόγους». Παλαιότερα, όταν ήταν διαφορετικές εποχές και δεν υπήρχαν άμεσα προβλήματα στην καθημερινότητα του πολίτη, ερχόταν κυρίως για να κάνουν ένα είδος ενδοσκόπησης. Τώρα πια, λόγω της κατάθλιψης, λόγω του άγχους που δυστυχώς μαστίζει την εποχή μας. Και της οικονομικής κρίσης. Έρχονται για το σύμπτωμα. Το θέμα είναι ότι έρχονται όταν πια αυτό έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Οπότε αναγκάζονται να έρθουν και σε επαφή με πράγματα που τους πονάνε. Να φτάσουν σε ένα οριακό σημείο για κάποιον. Το θέμα... Συγγνώμη, ναι, όχι, πες, ναι. Το θέμα με τα επώδυνα πράγματα που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι πολύ λεπτό. Θέλω να διευκρινίσουμε... Τα προσεγγίζετε όμως... Πάμε και κάτω με ερώτηση ή ίδια του... μου κάνεις πολύ καλή πάσα. Είναι σαν το κουτί της Πανδώρας. Ανοίγεις ένα κουτί το οποίο δεν ξέρεις τι μπορεί να βγάλει. Εάν δεν είσαι εσύ σίγουρος, σαν θεραπευτής, ότι ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου είναι έτοιμος να το διαχειριστεί, δεν το ανοίγεις. Αλλά δεν το ανοίγουμε από το πρώτο, δεύτερο ραντεβού. Οπότε πάμε στην ευαισθητοποίηση. Ας πούμε, είσαι ανάλογα με ποιον έχετε και ποιον ασθενή έχετε απέναντί σας εσείς οι γιατροί. Και πόσο ανοιχτός είναι. Και πόσο έτοιμος είναι να κάνει ψυχανάλυση, ψυχοθεραπεία. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι στο να καταλάβουμε πότε είναι έτοιμος και μέχρι ποιο σημείο. Δεν ξεκινάς να βγάζεις πράγματα από την παιδική ηλικία όταν ο άλλος δεν είναι έτοιμος να τα διαχειριστεί. Βγάζεις λίγο, του δίνεις ένα χρονικό διάστημα να το διαχειριστεί, να το βιώσει στην καθημερινότητά του. Μετά το επαναδιαπραγματεύεσαι και μετά βγάζεις. Είναι σαν να έχεις να κάνεις ένα χειρουργείο με πιο πολλά πράγματα μέσα που πρέπει να βγάζεις. Δεν τα βγάζεις κατευθείαν το στομάχι, την καρδιά, τους νεφρούς και άντε τελείωσε. Πιο δύσκολο είναι η ψυχανάλυση παρά το χειρουργείο πάντως. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι ανατρέχουν στην παιδική τους ηλικία και ρίχνουν το φταίξιμο στους γονείς τους. Ότι φταίνε αυτοί που έχουν κουβαλά ακόμα κάποια κουσούρια, να το πω λαϊκά. Όλοι μας δεν ψάχνουμε να ρίχνουμε κάπου το φταίξιμο. Δεν αναλαμβάνω δηλαδή τις ευθύνες ή φταίνε και οι ίδιοι γονείς το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Θα σου πω το εξής. Οι γονείς έχουν στις περισσότερες των περιπτώσεων τις καλύτερες των προθέσεων. Προσπαθούν. Το θέμα είναι ότι κανείς δεν έχει ένα εγχειρίδιο πώς να μην κάνει λάθος. Άρα θα κάνουν λάθη. Άρα συμπερασματικά για το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού που αντιμετωπίζουμε έχουν να κάνουν οι γονείς. Το θέμα είναι ότι από ένα σημείο και μετά αποκτάμε και εμείς τη δική μας την ελευθερία για το πώς θα επιδιορθώσουμε αυτά τα λάθη. Και οριμάζουμε και είμαστε και πάνω τα 18. Οπότε ναι. Οπότε ναι, οι γονείς ευθύνονται για μεγάλο μέρος από αυτό που μας συμβαίνει, αλλά από ένα σημείο και μετά είναι και αυτό που λέμε η ατομική ευθύνη του καθενός μας. Μια ακόμα ερώτηση τώρα σχετικά με τους γονείς. Υπάρχουν άνδρες οι οποίοι έχουν κακή σχέση με τη μητέρα τους και αυτό αποδεικνύεται αργότερα στη μετέπειτα ενήλικη ζωή τους και αντίστοιχα γυναίκες με τον πατέρα τους. Ναι. Και πώς αυτό εκφράζεται στην ενήλικη ζωή. Σκέψω ότι ο τρόπος που οι γονείς μας κάνουν σχέση με εμάς επηρεάζει τον τρόπο που θα κάνουμε εμείς σχέση με τον εαυτό μας και τον τρόπο που θα κάνουμε σχέση με τους ανθρώπους γύρω μας. Άρα, εάν ο γονέας, ο φροντιστής που λέμε, έχει κάνει μια τραυματική σχέση μαζί μας, εμείς ασυνείδητα θα μεταφέρουμε αυτή τη σχέση στον εαυτό μας και στο σύντροφο, είτε και στους φίλους μας, στο γενικότερο περιβάλλον που υπάρχει γύρω μας. Ωραία. Πόσο εύκολο είναι για έναν άνθρωπο να συνειδητοποιήσει τα λάθη του παρελθόντος και όταν ελικιωθεί να αποφασίσει να κάνει ψυχανάλυση ή να επισκεφτεί έναν ψυχίατρο? Γενικά. Σε κανένα μας δεν αρέσει να παραδέχεται τα λάθη του. Εάν ξεκινήσουμε την ψυχοθεραπεία με ένα είδος μομφής ή διδασκαλίας, «Α, έκανες λάθος εκεί δείχνοντας το δάχτυλο», τον έχουμε χάσει τον άνθρωπο. Τον προσεγγίζουμε λίγο πιο ανθρωπιστικά, λίγο πιο ανθρωποκεντρικά. Το λάθος είναι μια ευκαιρία να τροποποιήσουμε κάτι το οποίο μπορεί να στραφεί εναντίον μας. Άρα δεν εξετάζουμε το λάθος για να κατηγορήσουμε, εξετάζουμε το λάθος να δούμε με ποιο τρόπο έχει στραφεί εναντίον μας.
αφού πείσουμε τον άνθρωπο ότι ξέρεις, δεν είσαι εδώ να σε κρίνουμε, δεν είσαι εδώ να σε καταδικάσουμε, είσαι εδώ να σε κατανοήσουμε. Έτσι, δεν είναι εκκλησία, ούτε κατηγορούμε ως παπάδες κάποιον. Το βασικό, έχεις δίκιο, το βασικό όπλο της ψυχοθεραπείας είναι η κατανόηση, όχι η κρίση. Έτσι. Περιγράφουμε και κατανοούμε, δεν κρίνουμε πράγματα στη ψυχοθεραπεία. Άρα, εάν εμείς τον πείσουμε ότι είμαστε εδώ πέρα να τον κατανοήσουμε και όχι να τον κρίνουμε, σιγά σιγά θα αρχίσει να βλέπει τα λάθη του. Και να απελευθερώνεται και να εκδηλώνεται και πιο εύκολα. Σύμφωνα με τη δική σας εμπειρία, τι είναι αυτό που χρειάζονται οι άνθρωποι περισσότερο? Αγάπη, κατανόηση, συντροφικότητα, επικοινωνία? Όλα. Όλα μαζί. Όλα στην ομπρέλα της φροντίδας και του νιαξίματος. Στη ψυχοθεραπεία έχουμε αυτές τις δύο πολύ απλές αλλά δυνατές έννοιες, φροντίδα και νιάξιμο. Φροντίδα σημαίνει να σου προσφέρω αγάπη, να είμαι εκεί για σένα, ναι, να μη σε κρίνω, να σε κατανοώ, να σε αποδέχομαι. Εάν μπορέσουμε στις ανθρώπινες σχέσεις μας να προσφέρουμε αυτό το μείγμα κάτω από την ομπρέλα της φροντίδας και του νιαξίματος, ο άλλος θα αφήσει τις άμυνές του και θα είναι πιο έτοιμος να κάνει σχέση μαζί μας. The Barrister Lounge Cafe Bookshop στην οδό Φράγκον 3 απέναντι από τα διοικητικά δικαστήρια. Ανοιχτά από τις 7:30 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με καθημερινές δράσεις πολιτισμού τις απογευματινές ώρες μέχρι και τα μεσάνυχτα. Σας περιμένουμε για να απολαύσετε τον καφέ και το πρωινό σας, καθώς και τα βραδάκια με καθαρά ποτά και καλή παρέα να συμμετέχετε στα δρόμενά μας. Έχεις επιχειρήσει ή εταιρεία, site ή blog και ψάχνεις τον πιο έξυπνο και οικονομικό τρόπο διαφήμισης? Ο Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων προσφέρει τηλεοπτικά και web πακέτα διαφήμισης είτε στις εκπομπές είτε στη σελίδα μας, προσαρμοσμένο ακριβώς σε εσάς. Με 14 χρόνια εμπειρία στην έρευνα και την καινοτομία, αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο συγκρότημα μέσων με εντυπωσιακό φάσμα υπηρεσιών. Στείλε email στη διεύθυνσή μας ή κάλεσέ μας Δευτέρα έως Παρασκευή στο 2313 022 040. ΕΟΕ. Πηγή έμπνευσης και δημιουργίας. Τώρα υποδεχτείτε την καλύτερη αθλητική ομάδα. Κλικ. Κλικ. Κλικ στα σπορ στην Εγνατία. Ελεύθερη ώρα κάνει ένα βήμα μπροστά. Καθημερινά με 32 σελίδες και ένα ειδικό ένθετο για την Ορθοδοξία, τον Ελληνισμό, τη μυστική ιστορία, την απόκριφη γεωπολιτική, τους ένστολους, τα συνταρακτικά εγκλήματα. Ελεύθερη ώρα. Πάντα με οδηγό την αλήθεια, πάντα με σύμμαχο όλους εσάς. Μόνο με ένα ευρώ.
Αποκτήστε τώρα την κάρτα μέλους ηλεκτρων και ερευνητικού οργανισμού Ελλήνων στην προνομιακή τιμή των 35 ευρώ και υποφεληθείτε έκπτωσης μείων 40% σε όλα τα βιβλία του ηλεκτρων και του ΕΟΕ, καθώς και ετήσια συνδρομή στο διμηνιαίο έντυπο επανελλήνησης. Μαζί θα λάβετε ως δώρο τα δύο ολοκένουργια και κυκλοφόρητα βιβλία του Κωνσταντίνου Πλεύρη, «Αιών, η νεολαία του Ιωάννη Μεταξά» και ο τρίτος τόμος «Κριτική ιδεών αναρχισμός που δεν πωλούνται πουθενά αλλού». Τηλεφωνήστε τώρα στο 2313 022 040 και αποκτήστε την. PC for All. Ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής. Έμπειροι συνεργάτες. Εγγύηση σε επώνυμους ανακατασκευασμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λάπτοπ. Πανελλαδική εξυπηρέτηση. PC for All. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας στον τομέα πληροφορικής και επικοινωνία. Δηλαδή, ποιο χαρακτηριστικό τους λείπει σε προσωπικές τους σχέσεις, αντίστοιχα τον άντρα και αντίστοιχα τη γυναίκα. Τι είναι αυτός που ψάχνει ένας άντρας σε μια γυναίκα και μια γυναίκα σε έναν άντρα. Αν μου επιτρέπεις λίγο χιούμορ, εμείς οι άντρες τα ζητάμε όλα και δεν δίνουμε τίποτα. Παλαιότερα ίσχυε το ίδιο ή βλέπουμε μια διαφορά του άντρα σήμερα με τον άντρα του χθες. Ο άντρας τι ζητάει. Ο άντρας ζητάει ουσιαστικά, όσο και αν σου φαίνεται λίγο αμερικανιά, ένα μοντέλο να πλησιάζει όσο γίνεται πιο πολύ στη μητέρα του, με λίγο πικάντικη σεξουαλικότητα από πάλι. Πάλι ο Φρόιντ μπροστά. Πάλι ο παππούς Φρόιντ. Η γυναίκα ζητάει φροντίδα. Από τον άντρα. Από τον άντρα. Δεν πιστεύω ότι έχουν αλλάξει οι ανάγκες των δύο φίλων. Πιστεύω ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που τις εκδηλώνουν στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή, παλιότερα φροντίδα μπορεί να ήταν να πάρει ο σύντροφος τη σύντροφό του μια αγκαλιά και να καθίσουν μαζί. Τώρα μπορεί η φροντίδα να είναι να τη βγάλει στα μπουζούκια. Εξαρτάται το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας. Και την κουλτούρα του κάθε πολιτισμού, ναι. Βέβαια. Υπάρχει και μια κοινή πεποίθηση ότι όταν ένα ζευγάρι χωρίζει, ένας από τους δύο πρέπει να πέσει στα πατώματα για να δείξει πόσο ένιωσε το χωρισμό του, πόσο δύσκολος του είναι ο χωρισμός. Είναι normal αυτό? Θεωρείται normal την έκφραση «έπεσα στα πατώματα»? Δηλαδή, που λέμε ότι το χωρισμός είναι μια μορφή θανάτου. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο χωρισμός είναι ένας μικρός θάνατος. Και λογικά θα ακολουθήσει κάποια στάδια του πένθους. Αρχικά είναι η άρνηση, όχι δεν χωρίσαμε, όχι θα γυρίσει, όχι ήταν μια στιγμή αδυναμίας, όλα αυτά που όλοι έχουμε πει κατά καιρούς. Μετά θα έρθει ο θυμός, τελίτσες. Εφτά δεν είναι τα στάδια του πένθους. Ή έξι. Τώρα πια αναγνωρίζουμε τρία. Είναι η άρνηση, ο θυμός και μετά θα έρθει η αποδοχή σιγά σιγά. Άρα πρώτα αρνούμαστε το γεγονός ότι δεν χωρίσαμε ή και ανάποδα ή και ταυτόχρονα. Μπορεί να πηγαίνουμε προς πίσω. Όλα αυτά δεν πάνε με μία καμπύλη. Δηλαδή μπορεί να κάνουμε άρνηση, μπορεί να θυμώσουμε και ξανά στην άρνηση. Συνήθως θέλουμε γύρω στους 6 μήνες για ένα φυσιολογικό πένθος. Για το χωρισμό. Για το χωρισμό καμιά φορά παίρνει και περισσότερο. Χρόνο. Και περισσότερο. Όταν κάποιοι δεν βιώνουν το χωρισμό τους ως κάτι, δεν το παίρνουν τόσο ελαφριά. Αυτό δηλώνει ότι δεν έχει βιώσει κάτι καλά στα παιδικά του χρόνια. Ας πούμε, κάτι δεν έχει ξεπεράσει καλά με τον πατέρα του, τη μητέρα του αντίστοιχα. Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Από την άλλη, σκέφτομαι είναι πολύ απόλυτο ότι το πιο εύκολο για μας είναι να τα ρίχνουμε όλα στον πατέρα, στη μητέρα, στο πόσο δεν κάναν σωστά τη δουλειά. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που είχαν σοβαρά τραυματικά γεγονότα στην παιδική ηλικία και διαχειρίζονται μια χαρά τους χωρισμούς τους. Και έχω γνωρίσει και ανθρώπους που δεν είχαν κανένα τραύμα και είναι μόνιμα στα ποτόματα. Ωστόσο, οι γονείς, οι άνθρωποι μάλλον που κάνουν σχέση, προσπαθούν να διορθώσουν τα λάθη των γονιών τους μέσα από τις δικές τους σχέσεις. Γι' αυτό ίσως να το γυρίζουν διαφορετικά, να το βλέπουν διαφορετικά. Ναι, είναι αυτό το ότι... Δηλαδή να γυρίζει από την άλλη πλευρά να το βλέπει το όλο θέμα. Ναι, έχεις δίκιο. Συμβαίνει πολλές φορές, αν και αυτό δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να διαχειριστούμε κάποια γεγονότα όπως ο χωρισμός. Ο πιο εξυπηρετικός τρόπος είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι έχει υπάρξει ο χωρισμός, η αποδοχή δηλαδή του γεγονότος, και μετά σιγά σιγά να χτίσουμε την καθημερινότητά μας
ώστε να μπορέσει το συναίσθημα να συνέλθει. Εάν πούμε κατευθείαν ότι θέλω να το ξεπεράσω ή αν πούμε ότι εγώ δεν αισθάνομαι θλίψη, ναι, το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Μιας και είμαστε λίγο στα παιδικά χρόνια, το μόνιμο παράπονο που ακούω από τους γονείς είναι το παιδί μου είναι πολύ αντιδραστικό, δεν ακούει κανέναν, δεν μπορεί να συμμορφωθεί, δεν θέλει να διαβάσει. Πόσο γονέας διαχειρίζεται μια τέτοια κατάσταση, ένα τέτοιο παιδί? Όταν κάναμε στην εκπαίδευσή μας την παιδοψυχιατρική, μας λέγανε ότι δεν φαίνει ο γονιός το παιδί, ουσιαστικά φαίνει το παιδί το γονιό. Άρα όταν ένας γονιός πάει σε ένα επαγγελματία ψυχικής υγείας και λέει ότι το παιδί μου έχει ένα πρόβλημα, ναι, σκέφτεσαι ότι ουσιαστικά αυτό το παιδί δεν φύτρωσε, ανήκει σε ένα σύστημα οικογένειας. Και πολλές φορές αντικατοπτρίζει το πρόβλημα της οικογένειας. Άρα όταν έρχονται γονείς και μου λένε ότι έχει το τάδε πρόβλημα το παιδί μου ή το τάδε το άλλο πρόβλημα, ουσιαστικά προσπαθώ να σκεφτώ τι πρόβλημα υπάρχει στο οικογενειακό σύστημα και το απορροφάει το παιδί και το εκδηλώνει. Το παιδί είναι ο οποίος βάλει τους κρίκους στο οικογενειακό σύστημα. Οπότε είναι ο καθρέφτης ουσιαστικά της κατάστασης της οικογένειας. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Και μια έτσι από τις τελευταίες ερωτήσεις, τι διαφορά έχει ο ψυχίατρος από τον ψυχολόγο? Ξέρω καταρχάς ότι ο ψυχολόγος δεν μπορεί να συνταγογραφήσει. Υπάρχουν κάποιες βασικές διαφορές που θα προσπαθήσω να τις φέρω στην επιφάνεια, αν και προτιμώ να μην μένω στις διαφορές. Ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε τώρα πια είναι να λειτουργούμε συνεργατικά, ναι, ο ψυχίατρος με τον ψυχολόγο. Ο ψυχίατρος, όπως πολύ σωστά είπες, έχει την ευκαιρία να συνταγογραφεί. Επίσης, σε μείζωνα ψυχιατρικά θέματα όπως η σχιζοφρένεια, η διπολική διαταραχή με ψυχωστικά στοιχεία που χρειάζονται φαρμακευτική αγωγή, χρειάζεται να επέμβει ο ψυχίατρος. Οπότε τις σοβαρές ασθένειες τις χειρίζεται κατά βάση ο ψυχίατρος. Ναι, αν και δεν προτιμώ να μην αξιολογώ σοβαρές, τις μείζωνες διαταραχές. Μανιοκατάθλιψη, κατάθλιψη, σχιζοφρένεια είναι καταστάσεις που ούτως ή άλλως ένας ψυχολόγος νομίζω δεν έχει και το γνωστικό υπόβαθρο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Εγώ θα μείνω σε αυτό που έχει πιο πολύ ο ψυχολόγος, για να μην αδικώ. Ο ψυχολόγος, σε αντίκρισμα με το ψυχίατρο, έχει μια ευρύτερη εικόνα της ανθρώπινης σφαίρας, του ανθρώπινου ψυχισμού, που δυστυχώς η ψυχιατρική εκπαίδευση δεν την προσφέρει πάντα. Άρα, ο ψυχολόγος καταρχήν βλέπει ευρύτερα την ανθρώπινη φύση. Ενώ ο ψυχίατρος τη συγκεκριμενοποιεί. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο ψυχίατρος εξετάζει κυρίως το παθολογικό κομμάτι. Ο ψυχολόγος πολλές φορές βλέπει και το δάσος. Οι ψυχίατροι συνήθως βλέπουμε κυρίως το δέντρο. Οπότε φαντάσου να έχεις δύο ανθρώπους, ο ένας να βλέπει και το δάσος και το δέντρο, πόσο πιο όμορφα θα κυλήσει. Διαφορετικές οπτικές γωνίες. Οπότε, αν καταφέρουμε και πείσουμε αυτούς τους δύο επαγγελματίες ψυχικής υγείας ότι έχουν ένα κοινό στόχο, το να βοηθήσουν τον άνθρωπο να νιώσει καλύτερα και όχι να αποδείξουν ποιος από τους δύο είναι πιο σημαντικός ή πιο σπουδαίος, έχουμε καταφέρει το στόχο μας. Εγώ προσωπικά προτιμώ και έχω καταφέρει και συνεργάζομαι άριστα με συναδέλφους ψυχολόγους. Βγάζουμε στην άκρη τα δικά μας τα εγωιστικά κομμάτια και προχωράει μια χαρά η θεραπεία. Οπότε έχουμε μια καλή συνεργασία. Αυτή ήταν η συνέντευξή μας με τον ψυχίατρο ψυχοθεραπευτή κύριο Γιάννη Γενάρη. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε τις συνεντεύξεις του ΕΟΕ. Καλωσορίσατε στην όμορφη επανελλήνιση. Η επανελλήνιση είναι εδώ, ζωντανή, ελληνική και ποτέ δεν μας έρθει τα λόγια της.
και στο δημοκρατικό πολίτευμα. Θύσει ο κόσμος να δει, να αναλύσει, να εξετάσει, να βρει. Θέλω όλοι να νιώθετε υπερήφανοι που είσαστε Έλληνες. Η ώρα κάνει ένα βήμα μπροστά, καθημερινά με 32 σελίδες και ένα ειδικό ένθετο για την Ορθοδοξία, τον Ελληνισμό, τη μυστική ιστορία, την απόκριφη γεωπολιτική, τους ένστολους, τα συνταρακτικά εγκλήματα. Ελεύθερη ώρα, πάντα με οδηγό την αλήθεια, πάντα με σύμμαχο όλους εσάς, μόνο με ένα ευρώ. Θα δείξει αν θα καταφέρει ποτέ ο άνθρωπος να ταξιδέψει πέρα από τα αστέρια. Αποκτήστε τώρα την κάρτα μέλους Electron και Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων στην προνομιακή τιμή των 35 ευρώ και υποφεληθείτε έκπτωσης μείων 40% σε όλα τα βιβλία του Electron και του ΕΟΕ, καθώς και ετήσια συνδρομή στο διμηνιαίο έντυπο επανελλήνησης. Μαζί θα λάβετε ως δώρο τα δύο ολοκένουργια και κυκλοφόρητα βιβλία του Κωνσταντίνου Πλεύρη, «Αιών, η νεολαία του Ιωάννη Μεταξά» και ο τρίτος τόμος «Κριτική ιδεών αναρχισμός που δεν πωλούνται πουθενά αλλού». Τηλεφωνήστε τώρα στο 2313 022 040 και αποκτήστε την. PC for All. Ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής. Δωρεάν διάγνωση. Ασυναγώνιστες τιμές λιανικής και χονδρικής. Εκπτώσεις σε φοιτητές και ανέργους. PC for All. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας στον τομέα πληροφορικής και επικοινωνίας. Έχεις επιχείρηση ή εταιρεία, site ή blog και ψάχνεις τον πιο έξυπνο και οικονομικό τρόπο διαφήμισης? Ο Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων προσφέρει τηλεοπτικά και web πακέτα διαφήμισης είτε στις εκπομπές είτε στη σελίδα μας, προσαρμοσμένα ακριβώς σε εσάς. Με 14 χρόνια εμπειρία στην έρευνα και την καινοτομία, αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο συγκρότημα μέσων με εντυπωσιακό φάσμα υπηρεσιών. Στείλε email στη διεύθυνσή μας ή κάλεσέ μας Δευτέρα έως Παρασκευή στο 2313 022 040. ΕΟΕ. Πηγή έμπνευσης και δημιουργίας. The Barrister Lounge Cafe Bookshop στην οδό Φράγκον 3 απέναντι από τα διοικητικά δικαστήρια. Ανοιχτά από τις 7:30 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με καθημερινές δράσεις πολιτισμού τις απογευματινές ώρες μέχρι και τα μεσάνυχτα. Σας περιμένουμε για να απολαύσετε τον καφέ και το πρωινό σας, καθώς και τα βραδάκια με καθαρά ποτά και καλή παρέα να συμμετέχετε στα δρόμενά μας.